Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Πανελλήνιου στη Νέα Σμύρνη. Πέμπτη αγωνιστική σήμερα για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ξεκινάμε με τη σύνδεση του Ηλυσιακού. Μπαλασάκης 1, Χριστόπουλος 2, 3 Παρασκευόπουλος, 4 Σουβατζόγλου, 5 Καρδάρης, 6 Ταχυράη, 7 Κασιανός, 8 Χαρίτος, 9 Κράση, 10 Μαρίνου και 11 Τσέργας. Γιώργο της στο Πανιόνιο. Ο Κώστας Γεωργιάδης ξεκινάει με τους Δημήτρης Χαφίδα, Γκερτίν Χοντζάλη, Κωνσταντίνο Διονέλη, Θοδόρο Ζούλια, Γιάννη Ποτουρίδη, Ρακίπ Μπρέγκου, Γιώργο Στούπη, Σπύρο Γλινό, Γιάννη Μπουρλάκη, Δημήτρη Γκροντή και Γιώργο Γεμιστό. Να πούμε προπονητής για τον Ηλυσιακό, Ανδρέας Ματζούνης. Μαρίνου. Ωραία είναι η πάσα του. Μέσα στην περιοχή η μπάλα, δεν προλαβαίνω Ζούλια, στο σουτ και το γκολ με το Χαρίτο. Είπαμε ότι έχει μπει καλά ο Ηλυσιακός στο παιχνίδι και στο 8 ανοίγει το σκορ στη Νέα Σμύρνη. Εξαιρετικό τέρμα από τον Χαρίτο στο 8ο λεπτό του αγώνα. Δεν κατάφεραν οι παίκτες του Πανιόνιου να διώξουν ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα στρώθηκε έξω από την περιοχή στο Χαρίτο, ο οποίος σκοράρει και ανοίγει το σκορ παγώνοντας τη Νέα Σμύρνη. Είναι το δεύτερο μετά από εκείνο στον Κορυδαλό. Ο Γεμιστός μες στην περιοχή. Να δούμε, θα είναι άμεση απάντηση. Το σουτ που κάνει ο Γεμιστός. Θα διώξει ο Μπαλασάκη σε κόρνερ. Ο Γλωτής τώρα με χώρο. Έχει το ανέβασμα του Κλινού. Καθόλου καλή πάσα το όμως. Βέβαια μπαίνει ο Μπουρλάκης στη φάση. Τσιμπάει. Προλαβαίνει ο τερματοφύλακας να διώξει όμως. Ξανά Γλινός. Ανέβαινε ο Χοντζάλη. Ωραία ο Γλινός. Περνάει τον αντίπαλό του. Γεμίζει για το Γεμιστό. Γλινός. Σουτάρι. Κοντράρι. Μπάλα κόρνερ. Ο Γκροντής θα το εκτελέσει. Καλό είναι λίγο πάνω. Ωραία σκαφτή για τον Μπουρλάκη μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει offside. Σουτάρει ο Μπουρλάκης. Κοντράρει λίγο στον αμυντικό. Και κόρνερ για τον Ηλυσιακό. Μετά από πάρα πολλή ώρα στο προσκήνιο επιθετικά. Κεφαλιά του Παρασκευόπουλου. Θα διώξει ο Σκαφίδας. Ζωντανή μπάλα μέσα στην περιοχή. Μακριά από τον Μπρέγκου. Διονέλης. Γκροντής. Ωραία για τον Μπουρλάκη. Πατάει η περιοχή από τα αριστερά ο Μπουρλάκης. Ανοίγει, γυρνάει, κοντράρει το σούτ του Γεμιστού. Out από καλή θέση. Μπρέγκου. Διώχνει φιλοξενούμενη τη σέντα. Ένα σούτ ξαφνικό του Γκροντή. Μπάλα out. Ωραία επέλαση του Διονέλη από αριστερά. Γνατίδη, σουτάρι. Ανεβάζει ρυθμούς ξανά ο Πανιόνιος. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Γκροντή. Περνάει out. Δυνατό μαρκάρισμα στο στούπο που μένει όρθιος, Μπρέγκου, σουτάρι! Γεμιστός τώρα. Περνάει για τον Γκροντή, μέσα στην περιοχή. Γυρνάει ωραία ο Γκροντής για τον Ιγναντίδη. Πέναλτι νομίζω είναι εδώ. Το έδωσε Γιώργο. Είναι πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και γκολ. Ένα. Ισοφαρίζει ο ιστορικός με ψύχρεμη εκτέλεση πέναλτι από τον Ηλία Γνατίδη. Αυτός είναι ο παίκτης που φέρνει το μάτς στα ίσια. Σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο μάτσο ο Ηλίας Γνατίδης. Να το πολύ ωραίο γκολ το Βραμαϊκό. Το Γκροντής το εκτελεί. Καλοεκτελεσμένο με τον Ποτουρίδη να παίρνει την κεφαλιά. Γεμάτη περιοχή του Μπαλασάκη. Καλό στην καρδιά της άμυνας. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Κρατάει και την μπάλα εντός ορίων και περνάει μάλιστα τον αντιπαλό του. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από το Γεμιστό. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι τελικά. Ιγναντίδης δεν μπορεί να περάσει τον αντιπαλό του και να κάνει και φάουλ. Σηκώνει για τον Ιγναντίδη, διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Γκροντής με χώραξη από την περιοχή, θα δοκιμάσει. Είναι καλό! Εντάξει, καθυστερεί να σφυρίξει, αργεί να πάρει αποφάσεις. Διονέλης. Πολύ. Ένα σουτ μακρινό. Και έχει ανέβει όλο ο Πανιόνιος μαζί. Το λέγαμε από το πρώτο μέρος αυτό. Ότι αν ο Γκροντής ανέβει, θα ανέβει ο Πανιόνιος. Ωραία η πάσα του Γκροντή για το Γεμιστό. Αργεί να σουτάρει ο αυτός. Ωραία όμως για τον Μπρέγκου. Κάρτα. Καλό είναι. Περνάει η μπάλα από τον Ιγναντίδη. Ανάβει το ψαλιδάκι. Διαμαρτυρίες για χέρι από τους Κιανέριθρους. Και νέα αντεπίθεση εδώ για τον Ηλυσιακό που αν ο Κασιανός έπαιζε πιο σωστά το συμπαίκτη του. Ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα, όμως είναι ο Λέκας. Γυρνάει στον Κασιανό.
τελευταία στιγμή. Σωτήρια, σωτήρια η παρέμβαση του Κοντζάλη. Αν πέρναγε ο Κασιανός θα ήταν σε θέση τετατέτ. Γι' αυτό κάλυπται και σήμερα να πετύχει. Όμως για να δούμε εδώ τον Λυσιακό. Ένα δύναμο σουτ από τον καλό Κασιανός. Τρίτη φορά που βρίσκεται σε καλή θέση. Με το νούμερο 14 ήταν ο Βριώνης που κάνει το σουτ, ήταν αδύναμο. Ο Γκροντής είναι κάτω. Ο Γκροντής είναι κάτω μετά από πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα το αντιπάλου του. Υπάρχει ένας πανικός. Φάνηκε να κάνει και τις αισθήσεις του για λίγο ενδεχομένως ο Γκροντής. Δεν κινείται. Τώρα βλέπουμε να κινείται. Όχι, υπάρχει πρόβλημα με τον Γκροντή. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Ο παίκτης του Λυσιακού δεν προλάβαμε να δούμε ποιος είναι. Έπεσε με τρομερή ταχύτητα και με τρομερή δύναμη πάνω στον Γκροντή. Από τη σύγκρουση ο Γκροντής δείχνει να έχει πάθει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φάνηκε στην αρχή τουλάχιστον. Έχει μπει το ιατρικό team μέσα γρήγορα. Εντάξει, το λιγότερο που, επειδή βλέπω ότι ζητάνε και κάποια κάρτα, το λιγότερο αυτή τη στιγμή είναι που νοιάζει τον οποιονδήποτε να θα δει κάρτα που έχει στο Λυσιακό ή όχι. Μέχρι στην περιοχή ο Γλαντίδης! Δεν προλαβαίνει να σουτάρει, να τελειώσει τη φάση, της πάει έξω εκεί που είναι ο Διονέλης. Δέχεται ένα μαρκάρισμα, φάουλ, πέναλτι που κερδίζει ο Διονέλης. Με θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Και όταν λέω αρνητικά εννοώ όχι τον γκολ που δέχτηκε ο Πανιώνιος, βλέπουμε και τη φάση του πέναλτι. Το πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Γκροντή, λέω, νωρίτερα, που φαίνεται τελικά να είναι καλά ο Γκροντής. Γκολ! 2-1 ο Πανιώνιος, Ηλίας Ιγναντίδης και 2-1 ο Πανιώνιος στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο πρώτος σκόρερ της περσινής ΓΑΜΑ Εθνικής με δύο δικά του γκολ. Αποθέωση για την ομάδα του Πανιωνίου. Και ο Πανιώνιος είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια επική ανατροπή και επική κυρίως για τον τρόπο που προήλθε. Για να δούμε εδώ τον Τσιμπόκα, Τσιμπάη, Σάντιο Τερμά και γκολ! 3-1 ο Πανιώνιος, Τσιμπόκας! Ο επιθετικός του Πανιωνίου που πέρασε πριν λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο κλέβει την μπάλα από τη σέντρα και πετυχαίνει και τρίτο τέρμα για τον ιστορικό. Απίστευτα πράγματα, Γιώργο, γίνεται στη Νέα Σμήνη πραγματικά. Χρήστος Τσιμπόκας και 3-1 για τον Πανιώνιο. Ένας τραυματισμός του Δημήτρη Ροντή, ο οποίος θα μπορούσε να έχει παγώσει εντελώς το παιχνίδι. Να μην μπορούσε να είχε κοιμηθεί ο Πανιώνιος εντελώς. Παρ' όλα αυτά μπήκανε μέσα ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα τέλος. Τυπικότατος ο ρέφερι από την Αργαδία. Τελικό σκορ στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος, Ηλυσιακός, 3-1.